Σταμάτης Μαλέλης εδώ, έβαλε ένα ερώτημα εδώ. Μάλιστα. Το ακούσατε, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δεν το άκουσα, πέστε, όχι, πέστε μου το πάλι. Θέλετε να το πω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, ποιους πυλώνες της αριστεράς, της μιας αριστερής ιδεολογίας, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον ποιους θα προσπαθήσει να υλοποιήσει από την επόμενη μέρα. Εάν υποθέσουμε ότι ένας πυλώνας βασικός, όπως έχετε γράψει και εσείς στα βιβλία σας, είναι βεβαίως η κοινωνικοποίηση, η αναδιανομή του πλούτου, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, η απλή αναλογική. Έτσι, ποιους από αυτούς τους πυλώνες δηλαδή, θα υλοποιήσει. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Πρώτον, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συνεχούς συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια λίγων και συνεχούς κατολίσθησης του ιδιωτικού επίπεδου. Άρα, πρώτο μέλημα, νομίζω ότι το λένε και ρητά τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η μεσοπρόθεσμη, θα έλεγα, ανακατανομή του πλούτου και των πόρων υπέρ των αδυνάτων. Αυτό είναι στοιχειώδες στοιχείο της αριστερής ιδεολογίας ανέκαθεν. Δεν φτάνει αυτό βέβαια. Αυτό είναι μια προσωρινή και πρώτη ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα του ελληνικού λαού και των λαών γενικώς. Δηλαδή ανακατονομή εισοδημάτων, κοινωνική δικαιοσύνη, στο μέτρο που η ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης εξακολουθεί να μας κινητοποιεί, αλληλεγγύη και αναστροφή της διαδικασίας ολοένα μεγαλύτερης, επαναλαμβάνω, συγκέντρωσης του πλούτου και των πόρων στα χέρια ελάχιστων. Κύριε Τσουκαλά, είστε δεδομένες, τα ξέρουμε παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Είστε ευρωπαϊστή. Αυτό είναι το ένα. Ναι, είστε ευρωπαϊστής. Απόλυτα. Απολύτως. Έτσι, μπράβο. Είστε άνθρωπος ο οποίος έχετε παραστάσεις από το κέντρο της Ευρώπης και μπορείτε να μας πείτε εσείς με την εμπειρία σας. Έχω ζήσει στην Ευρώπη. Ναι, γι' αυτό το λέω. Έχετε ζήσει στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας πείτε με την εμπειρία σας αν όλο αυτό που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει αποδεκτό ή όχι. Να προσθέσω και κάτι εγώ. Επειδή έχει πολλές φορές μιλήσει ο κ. Τσουκαλάς και για την ανάγκη σύγκλησης των οικονομιών της Ευρώπης. Με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ βλέπετε να υπάρχει σύγκληση. Δηλαδή να ανέβει η ελληνική οικονομία. Ακούστε, είναι αναγκαία προϋπόθεση της σύγκλησης. Συμφωνώ πολύ. Να εξηγηθώ. Πριν από την Ευρώπη, την οποία ίδρυσε οι πατέρες της Ευρώπης, στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, τι στόχο είχαν? Την ομογενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πια κοινής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας και την δημιουργία μιας νέας Ευρώπης των λαών αλλά και των κρατών, η οποία θα εξασφάλιζε τη μακροπρόθεσμη οικονομική, κοινωνική και η αξιακή πρόοδο του συνόλου. Τι συνέβη εντωμεταξύ? Τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως να βοήθησε και η κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλοκ, άλλαξαν ισορροπίες δυνάμεων. Ήταν των σοσιαλδημοκρατών και της κεϊσιανής πολιτικής και αυτό ήταν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτά είναι συμπτώματα. Θέλω να πω ότι άλλαξε το σύστημα εξουσίας. Με αποτέλεσμα, εκείνο που συμβαίνει σήμερα είναι το πολύ χαρακτηριστικό, η ολοένα μεγαλύτερη σχάση ανάμεσα στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Βορρά και το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νότο, το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από 20-30 χρόνια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάτμιση της Ευρώπης, η οποία αν συνεχίσει η παρούσα πολιτική θα οδηγήσει στην έκρηξή της. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο όταν τα συμφέροντα εντός χιλίων εισαγωγικών των λαών της αντιτίθενται, συγκρούονται και έρχονται σε ευθεία αντίθεση τα συμφέροντα των μεν έναντι των υποτιθέμενων συμφερόντων των δε. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Αυτά είναι πολύ σωστά που λέτε, κύριε Τσουκαλά, και νομίζω ότι και πάρα πολλοί τα έχουν διαβάσει. Ναι, ναι, ναι. Θέλω απλώς να σας κάνω μια κύρια ερώτηση. Πώς θα υλοποιεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά? Γιατί είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα πιέσει όσο τη είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να προοδεύσει η Ευρώπη χωρίς να αναστραφεί η πολιτική της. Δεν θα αναφερθώ μόνο σε αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία, αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη αρχίζει και δημιουργείται ακόμη μια νέα, και με σύγκρουση, έλεγα, κύριε Τσουκαλά, ή μόνο με συζήτηση. Ορίστε. Και με σύγκρουση ή μόνο με συζήτηση, μόνο με διαβούλευση. Κοιτάξτε,
Ποια είναι η διαφορά σύγκρουση και συζήτηση? Οι ιδέες πάντα συγκρούνται. Δεν μιλάω για βία, βέβαια. Όχι, δεν μιλάω για βία. Μιλάω για δημοκρατία. Ναι. Μιλάω για δημοκρατική αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι η σημερινή συγκυρία επιτρέπει αλλά και επιβάλλει στην Ευρώπη να δημιουργήσει νέες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορεί να μετέχουν της παλαιάς σοσιαλδημοκρατίας, των παλαιών κομμουνιστικών κομμάτων ή και των νέων κινηματικών μορφών οι οποίες εμφανίζονται παντού, όπου θα αλλάξουν τα δεδομένα της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Αν δεν γίνει αυτό, εγώ προβλέπω χείριστες εξελίξεις, όχι για μας στην Ελλάδα. Για την Ευρώπη. Αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη. Βλέπετε, ναι, και το έχετε, το διαπιστώνουμε όλοι, πόσο επικίνδυνες και μαζικές είναι οι νέες ακροδεξιές και συχνά φασιστικές μορφές οι οποίες εμφανίζονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά τα πράγματα είναι, δεν είναι μόνο πολιτικά και κοινωνικά και αξιακά απαράδεκτα και επικίνδυνα, σηματοδοτούν το τέλος του ευρωπαϊκού πειράματος. Δηλαδή, εάν δεν καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι θα πρέπει να συνεργήσουν οι εξ αυτών ορθολογικοί τουλάχιστον σε μια νέα, λιγότερο, πώς να το πω, οικονομιστική, στενά και στενόχαρτη και στενοπρόθεσμη αντιμετώπιση του μέλλοντος της Ευρώπης, η Ευρώπη κινδυνεύει να εκλαγεί. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία ιστορική προϋπόθεση, όπως εμφανίστηκαν τα πράγματα, έλεγχε στην Ελλάδα να είναι προπομπός μιας νέας, αν θέλετε, ενός νέου ευρωπαϊκού προβληματισμού, ο οποίος είναι για μένα κέριος. Γι' αυτό οι εκλογές είναι κέριες. Είναι κέριες όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που θα μπορέσει να τεθεί θέμα μιας νέας αριστερής ευαισθησίας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό για να κάνουμε, να έχουμε και δύο παρατηρήσεις ακόμη από το Σταμάτη Μαλέλη. Ναι, εγώ καταρχήν με τον κύριο Τσουκαλά, επειδή έχω διαβάσει και τα βιβλία του και παρακολουθώ όλη την πορεία του, συμφωνώ στο 90% στα παραπάνω. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε για την ανάγκη της σύγκλησης, για την ανάγκη της αλλαγής στην Ευρώπη, για την εκτίμηση που έκανε πώς η Ευρώπη έφτασε εδώ. Εκεί που έχω εγώ τις αντιρρήσεις μου και τις αμφιβολίες μου, πώς ένα πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Ο κ. Τσουκαλάς έχει πει βεβαίως ότι η ιστορία είναι μάχη, είναι μια συνεχής πάλη που δεν μπορεί να είναι ούτε υποταγή, ούτε άνευ όρων άρνηση. Θα δει, ας πούμε, πολλούς στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μιλάνε για το σκίσιμο των μνημονίων, για την άρνηση διαπραγμάτευση, για τη ρήξη που είπαμε ακόμη πριν και σήμερα. Όπως βεβαίως όλα αυτά μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Τσουκαλάς και στα βιβλία του και στις αναλύσεις που κάνει βάζει και το ρόλο που μπορεί να παίξει το κράτος. Λέει για ένα κράτος που στήθηκε από τους μηχανισμούς το 70 και το 80 και πώς αυτό το κράτος δεν ήταν παραγωγικό. Μιλάει για ένα άλλο τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας, πώς θα αναπτυχθούν οι παραγωγικές δομές. Γιατί ουσιαστικά η πεμπτουσία της λογικής αυτής ποια είναι? Ότι αναπτύσσουμε μια πολύ δυνατή οικονομία μέσα στην Ευρώπη για να υπάρξει το κομβικό σημείο που είναι η σύγκληση. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Και το ξέρουμε. Γιατί αν υπάρξει Ευρώπη δύο ταχυτήτων, αναγκαστικά το ένα κομμάτι θα βρεθεί εκτός Ευρώπης. Σε αυτά συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις σας, κύριε Τσουκαλά. Αν υπάρξει Ευρώπη 2 ή 10 καθηγητών. Κύριε Τσουκαλά, εγώ συμφωνώ απολύτως με τις εκτιμήσεις σας και με τις αναλύσεις σας. Κάπου διαφωνείς όμως. Διαφωνώ ότι αυτό δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν μπορεί να το υλοποιήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Ότι με αυτό το, όλο αυτό το όραμα τη σύγκληση τη Ευρώπη. Είπατε δύο πράγματα. Είπατε ότι δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό διαφωνώ ριζικά, γιατί εξ όσων γνωρίζω, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό. Να επιβάλλει. Είναι θέμα εκτίμηση. Στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα εκτίμηση. Ναι. Δεν μου θέλω να σα ρωτήσω και κάτι έτσι ρηξικέλευτο για τη συζήτηση αυτή και για την τηλεόραση. Αν ο Πουλατζάς ζούσε σήμερα, που είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο σας έχει εμπνεύσει, έχετε γράψει βιβλία για τον Πουλατζά. Ήταν ο στενότερος φίλος. Ο στενότερος φίλος σας. Δεν μου λέτε, τι θα έλεγε ο Πουλατζάς σήμερα? Και είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνώ σε αυτά που λέω εγώ. Είμαι απολύτως βέβαιος. Ο Πουλατζάς είναι ο πρώτος ο οποίος επισήμανε ότι το κοινωνικό γίγνεσθε σε ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή σε ανεπτυγμένες χώρες, πρέπει να οδηγήσει σε μια δημοκρατική ανακατάταξη των κέντρων εξουσίας, που δεν θα είναι μόνο κομματική ή κρατιστική, θα είναι επίσης και κινηματική. Επέμενε στο θέμα της συμμετοχής σε πάρα πολλά επίπεδα του λαού, σε όσο το δυνατόν περισσότερα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και επέμενε επίσης, το οποίο έχει μεγάλη σημασία πιστεύω, στην ανάγκη μιας συνεχούς μόχλευσης ανάμεσα στις
κινηματικές μορφές και στις θεσμικές μορφές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν από μια μέρα στην άλλη, αλλά χωρίς αυτά τα πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε ότι θα συμβούν άλλες καταστροφές, οι οποίες ακόμα την εποχή του Καζάκη. Κύριε Τσουκαλά, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όλα αυτά που περιγράφετε απαιτούν ίσως λίγο παραπάνω χρόνο και ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας. Η Ελλάδα έχει χρόνο, έχουμε χρόνο με τα νούμερα της οικονομίας να είναι αμήλικτα και να πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πάντα υπάρχει χρόνος, κύριε Μέλη. Γιατί υπάρχει η αβεβαιότητα της ιστορίας σου επιτρέπει να χειρίζεσαι το χρόνο σου κατά βούληση μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πραγματικότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω ερωτήματα, ναι, αν χρειάζονται τρεις ή τέσσερις. Αλλά βάζετε ένα βασικό. Να σας κάνω ένα ερώτημα που νομίζω ότι έχει μια πολύ απλή απάντηση, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε αφού πάρουμε και ένα σχόλιο του σταμάτη μετά. Πέστε μου, ναι. Η αξιολόγηση γενικά, ας πούμε η αξιολόγηση των δημόσιων, το πάρουμε ειδικά. Η αξιολόγηση των ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα είναι προοδευτικό, είναι προοδευτική ή συντηρητική πολιτική. Θα έλεγα ότι ήδη η ερώτηση όπως τη θέτει είναι εξαιρετικά σχηματική. Αξιολόγηση υπάρχει πάντοτε και υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει πάντοτε. Δεν έχει σημασία από ποιον γίνεται. Βεβαίως έχει σημασία. Πρέπει να είναι αδέκαστα και αντικειμενικά τα κριτήρια της αξιολόγησης. Και τέτοια νομίζω ότι είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια με την μεταρρύθμιση που είχε γίνει από Πασόκ. Η πρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων γινόταν πια σε μεγάλο βαθμό αξιοκριτικά. Και θα συμβοληθήσει να γίνεται παραπάνω αυτό. Ναι, αλλά αυτό το ΑΣΕΠ όμως αφήνεται να ερωτηθεί τα καταγγελία. Αφήστε να κάνω μια παρατήρηση. Ότι αυτή, αν θέλετε, η δυσλειτουργία και εμπολής διαφθορά ενός μεγάλου μέρους του δημόσιου τομέα, πότε γεννήθηκε και πότε έγινε, επί εμφυλίου, στον εμφύλιο η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους προστάτες μας, έφτιαξε ένα απολύτως εξαρτημένο και διεφθαρμένο σύστημα δημόσιας διοίκησης. Ναι. Από εκεί άρχισε αυτή η ιστορία, από εκεί άρχισε η υπερφόρτωση των δημόσιων υπηρεσιών με πολλούς άχρηστους ανθρώπους. Από εκεί άρχισε η έλλειψη αξιολόγηση. Όταν ο μισός ελληνικός πληθυσμός αποκλείονταν. Και επεκτάθηκε, κύριε Τσουκαλά. Από τη δυνατότητά του να μετάσχει. Ναι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά.